Εγώ δεν το ήθελα, Ειρήνη. Δεν το ήθελα. Μη μου πεις ότι το έκανες εσύ. Όχι, όχι. Τι στο διάλογο, έτσι με το κεφάλι σου. Έλα, 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 ησύχασε, ησύχασε. Μη φωνάζε το μέσα, ησύχασε. Άσε με, Ρινάσο, αου, άσε με. Πάθει κάτι μόνο μου, θα μου το πληρώσεις. Είσαστε συγγενείς της κυρίας Ιωάννου? Ναι, εγώ είμαι ο άντρας της. Ωραία, γιατί θα ήθελα να μου απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις. Μάλιστα. Θα ήθελα να μου πείτε ακριβώς πώς έγινε το περιστατικό. Πρέπει να συμπληρώσουμε την αναφορά για να τη δώσουμε στην αστυνομία. Εγώ... Θα σας πω εγώ, γιατρέ. Θα σας πω ακριβώς τι συνέβη, γιατρέ. Είναι απαραίτητο να μου πείτε με κάθε λεπτομέρεια πώς έγιναν τα πράγματα. Ορίστε, σ' ακούω. Τι θέλεις? Τι θέλεις να μου πεις, πριγκίπισσά μου? Καλά δεν βαρέθηκες? Νομίζω ότι αρκετά διασκέδασες μαζί μου απόψε. Ειλικρινά δεν είχα καμία τέτοια πρόθεση. Πράγματα. Θέλετε να έρθετε μαζί μου, παρακαλώ? Δεν χρειάζεται να έρθω μαζί σας. Θα σας πω εδώ τι συνέβη μπροστά σε όλους. Τη βρήκα την κυρία Άννα αφού της είχαν επιτεθεί. Της επιτέθηκαν? Ναι, έτσι φαίνεται. Και εσείς πώς το ξέρετε? Μου το είπε ίδια. Λίγο πριν λιποθυμήσει. Εσείς πώς βρεθήκατε εκεί? Με τη μνηστή μου πήγαμε μια βόλτα στο πάρκο και την είδαμε κάτω και τρέξαμε να δούμε τι έχει γίνει. Και μετά πήραμε από εδώ το κύριο τηλέφωνο, τον άντρα της δηλαδή, να έρθει και αυτός. Μου λέτε δηλαδή ότι τις επιτέθηκαν άγνωστοι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι? Ναι, έτσι σας λέω. Στο πάρκο, κοντά στο σπίτι. Εγώ είδα κάποιον που έτρεχε, αλλά... Θα επιληφθεί η αστυνομία τότε. Με συγχωρείτε.